Okay, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε χαιρετούμε όπως στην Eurovision από την αυτή. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία, okay, ελπίζω να ακούγομαι. Ναι, ναι. Το ζήτημα που θα μιλήσω εγώ ουσιαστικά προεκτείνει μια προηγούμενη παρουσίαση που είχα κάνει σε ένα προηγούμενο φόρουμ σχετικά με την οικονομική προστασία απέναντι στις δαπάνες υγείας και θα προσπαθήσω λίγο να επεκτείνω λίγο, να κάνω κάποιες πρόχειρες σκέψεις σχετικά με την πολιτική της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας με βάση κάποια πολύ σύντομα δεδομένα. Επομένως, εάν κανείς θα μπορούσε κάπως να κατηγοροποιήσει την έννοια της κοινωνικής προστασίας στον τομέα της υγείας, υπάρχουν τρεις ουσιαστικά συνιστώσεις. Εγώ θα δώσω έμφαση στην τρίτη, που είναι αυτό που λέμε financial protection, με κάποιες προεκτάσεις όσον αφορά την έννοια της καθολικής κάλυψης. Επομένως, η παρουσίασή μου θα έχει τρία ουσιαστικά μέρη. Το πρώτο είναι κάποιες πολύ σύντομες θεωρητικές αναφορές σχετικά με την έννοια της οικονομικής προστασίας απέναντι στις υψηλές δαπάνες υγείας. Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης θα δείξω κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε αναλύσει εδώ με τον κύριο Λία Μόσχαλο, όπου βασίζονται σε στοιχεία των έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών καθώς και της μελέτης SEAR, που είναι ουσιαστικά στοιχεία για τις υψηλές ηλικίες του πληθυσμού, για τους ηλικιωμένους. Και το τρίτο είναι κάποιες πολύ πρόχειρες σκέψεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Τώρα, γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται αυτό που λέμε οικονομική προστασία απέναντι στις υψηλές δαπάνες υγείας? Υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, τρεις βασικοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι η γενικώς ζήτηση για υπηρεσίες υγείας τείνει να είναι σχετικά πρόβλεπτη. Αυτό το είχε πει πρώτος ο Kenneth Arrow, γνωστός οικονομολόγος, ο οποίος θεμελίωσε το ότι υπάρχει μια κάποια είδους αβεβαιότητα σχετικά με το πότε θα συμβεί η ασθένεια και το πόσο σοβαρή θα είναι η ασθένεια. Ο δεύτερος λόγος που μας ενδιαφέρει από άποψη ως μελετές των συστημάτων υγείας να δούμε το ζήτημα της οικονομικής προστασίας έχει να κάνει με το ότι πολλές φορές η ιατρική φροντίδα είναι πάρα πολύ ακριβή. Και ακόμα και όταν δεν είναι πολύ ακριβή, για ορισμένα νοικοκυριά μπορεί να αποβεί μοιραία σε όρους βιωσιμότητας οικονομικής. Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με το ότι η κακή υγεία έχει αλυσιδωτές συνέπειες και στην παραγωγικότητα των μελών των οικοκυριών. Και συνεπώς η παραγωγικότητα επομένως έχει κάποιο αντίκτυπο στο προσδοκόμενο εισόδημα και συνεπώς ακόμα και στον κίνδυνο της φτώχειας. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτό που λέμε οικονομική προστασία? Υπάρχουν δύο βασικά σημεία τα οποία θα αναφέρω. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι για να διασφαλίσουμε οικονομική προστασία πρέπει να συγκεντρώσουμε τους πόρους, δηλαδή ουσιαστικά να συγκεντρώσουμε τους πόρους όλων των ατόμων, όλων των οικοκυριών, ώστε με αυτόν τον τρόπο να διαμοιράσουμε το ρίσκο της πιθανής οικονομικής δυσκολίας μεταξύ των ατόμων. Και το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που λέμε prepayment, προπληρωμή, το οποίο ουσιαστικά είναι το ότι οι άνθρωποι πληρώνουν, τα νοικοκυριά πληρώνουν πολλά μικρά ποσά ουσιαστικά, αυτό που είναι τα ασφάλιστα ουσιαστικά, ώστε να διαμοιράσουν κατά κάποιο τρόπο το ρίσκο της οικονομικής δυσκολίας μέσα στον χρόνο. Άρα ουσιαστικά το pooling μοιράζει το ρίσκο μεταξύ των ατόμων, το άλλο το prepayment το μοιράζει μεταξύ του χρόνου. Και για ποιο λόγο επιδιώκουμε επομένως κάτι τέτοιο? Γιατί θέλουμε να μειώσουμε τον οικονομικό αντίκτυπο αυτής της ιδιότητας που ανέφερα πριν. Γιατί θέλουμε να μειώσουμε τα οικονομικά εμπόδια στην πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες και γιατί επίσης θέλουμε να μειώσουμε και τον κίνδυνο οικονομικής καταστροφής εξαιτίας της κακής υγείας. Η οικονομική προστασία όμως εκτός από αυτό το πράγμα είναι και εξαιρετικά επίκαιρη και χρήσιμη όσον αφορά τους στόχους πολιτικής. Είναι πολύ χρήσιμη και σχετική από πλευράς ισότητας, διότι διασφαλίζει την ισότητα στη χρηματοδότηση. Άλλωστε, εάν ένα σύστημα υγείας βασίζεται κατά βάση στις ιδιωτικές δαπάνες και δεν δημιουργεί συνθήκες οικονομικής προστασίας, τότε είναι εξαιρετικά μη προοδευτικό σαν σύστημα. Ενώ επίσης διασφαλίζει και την ισότητα στην πρόσβαση. Αλλά πέραν του στόχου της ισότητας, είναι σημαντικό και ως προς τον στόχο της αποδοτικότητας. Σκεφτείτε, παραδείγματος χάρη, ένα σύστημα στο οποίο κατά βάση στηρίζεται σε user charges, σε συμμετοχή των ασθενών. Αυτό το σύστημα θα έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση. Και κατά συνέπεια, το σύστημα υγείας να πληρώσει μετά ακριβότερους ασθενείς. Επειδή δεν θα έχουν πάει να πάρουν τη φροντίδα που πρέπει, τους ασθενείς αυτούς το σύστημα υγείας θα τους βρει πιο μετά και θα είναι πολύ πιο ακριβή. Άρα, από την πλευρά του συστήματος υγείας, ένα σωστό σύστημα οικονομικής προστασίας διασφαλίζει την αποδοτικότητα. Αλλά διασφαλίζει την αποδοτικότητα και κυρίως από οικονομική, μακροοικονομική σκοπιά, διότι το να διασφαλίσουμε πρόσβαση και οικονομική προστασία στα νοικοκυριά θα αυξήσει
ενδεχομένως την παραγωγικότητά τους, έτσι, επειδή δεν θα νοσήσουν. Και αυτό θα έχει συνέπειες τόσο στην οικονομική δραστηριότητα, όσο και, και στα savings και στην επένδυση. Πολύ γρήγορα, κάποια αυτό που λέμε highlight facts, κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δείχνει η διεθνής εμπειρία, για το ποιες χώρες διασφαλίζουν ισχυρά συστήματα οικονομικής προστασίας απέναντι στις υψηλές δαπάνες υγείας. Εδώ βλέπουμε ένα διάγραμμα το οποίο είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κατά βάση τα συστήματα τα οποία είναι δυνατά κατά κάποιον τρόπο, είναι τα συστήματα τα οποία έχουν χαμηλές, όπως είπα, ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Κυρίως κατά βάση κάτω από το 15% των συνολικών δαπανών υγείας. Το δεύτερο fact είναι το ότι τα συστήματα που τείνουν να έχουν καλή οικονομική προστασία είναι τα συστήματα τα οποία επενδύουν μεγάλο μέρος του ΑΕΠ τους σε δημόσια δαπάνη για υγεία. Το τρίτο έχει να κάνει το ότι η οικονομική προστασία επιτυγχάνεται σε συστήματα τα οποία όχι απλώς δίνουν πολλά χρήματα στην υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά δίνουν και πολλά χρήματα στην υγεία ως ποσοστό των συνολικών δημοσίων δαπανών. Άρα η υγεία καθίσταται προτεραιότητα μεταξύ των υπόλοιπων τομέων πολιτικής. Και το τέταρτο, αυτό είναι ένα πολύ κλασικό διάγραμμα, νομίζω, το οποίο σίγουρα όλοι έχουμε δει πάρα πολλές φορές, έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνουμε την κατάλληλη πολιτική κάλυψη. Δηλαδή, επί της ουσίας, η ασφαλιστική κάλυψη έχει τρεις συνιστώσεις. Είναι το ύψος της κάλυψης, δηλαδή το πόσο από τα χρήματα τα οποία δίνει κάποιος για υγεία, πόσα δίνει ο ασφαλιστής και πόσα δίνει out of pocket, αυτό είναι που λέει το cost. Υπάρχει ύστερα το εύρος της κάλυψης, το οποίο είναι ουσιαστικά ποιο ποσοστό του πληθυσμού καλύπτεται, και υπάρχει και το βάθος της κάλυψης, το οποίο είναι ποιες υπηρεσίες καλύπτονται, αλλά κυρίως και στη ποιότητα καλύπτονται. Άρα, ουσιαστικά αυτά τα τέσσερα είναι κάποια στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν, τα οποία δείχνουν ποια συστήματα υγείας τείνουν να έχουν ισχυρή οικονομική προστασία απέναντι στις υψηλές δαπάνες υγείας, ιδιωτικές, συνδυτικές. Το δεύτερο σκέλος αυτής της παρουσίασης είναι, θα παραθέσω πολύ σύντομα κάποια εμπειρικά στοιχεία. Δεν θέλω να δώσω πολύ έμφαση σε αυτό, γιατί νομίζω είναι πιο χρήσιμα αυτά, ώστε να πάμε στο τρίτο μέρος στη συνέχεια. Αυτό είναι μια μελέτη που κάναμε, η οποία δημοσιεύτηκε σχετικά πρόσφατα, στην οποία προσπαθήσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε ένα υπόδειγμα της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας και κυρίως ένα υπόδειγμα για τις δαπάνες των οικοκυριών για υγεία. Εδώ βλέπουμε ότι έγινε πριν και μετά την κρίση. Εδώ είναι στο πρώτο γράφημα έχουμε την προσδοκόμενη πιθανότητα να δαπανίσει κανείς για υγεία και βλέπουμε πώς εξελίχθηκε την περίοδο της κρίσης. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα, η κόκκινη γραμμή είναι για μετά την κρίση, έπεσε. Και στο δίπλα διάγραμμα είναι το επίπεδο, το πόσα χρήματα δαπανήθηκαν. Μία μελέτη την οποία τρέχουμε τώρα σε αυτή τη φάση έχει να κάνει με το να υπολογίσουμε πόσο είναι το ποσοστό των οικοκυριών τα οποία υφίστανται αυτή την οικονομική καταστροφή, δηλαδή είναι απροστάτευτα προς τον οικονομικό κίνδυνο των δαπανών υγείας, από το 2010 μέχρι το 2015. Βλέπουμε ότι πριν την κρίση, από το 2010 μέχρι το 2012, περίπου το 3,5% του πληθυσμού αντιμετώπισε καταστροφικές δαπάνες εξαιτίας των δαπανών υγείας. Να σημειώσω ότι αυτό είναι μια πολύ συντηρητική εκτίμηση που έχουμε κάνει. Κατά κάποιο τρόπο το definition που χρησιμοποιούμε για τις καταστροφικές δαπάνες είναι πολύ χαμηλό, είναι πολύ συγκρατημένο, πολύ συντηρητικό, αλλά βλέπουμε τι έγινε μετά την κρίση, δηλαδή ουσιαστικά μετά την εφαρμογή κάποιων πολύ συγκεκριμένων μέτρων, κυρίως κατά την περίοδο 12-13, βλέπουμε ότι την περίοδο 13-15, από εκεί που ήταν στο 3-3,5% το ποσοστό των οικοκυριών που υφίστανται καταστροφικές δαπάνες, πήγε στο 5-5,5%. Πρακτικά, αν κάνει κανείς ένα γρήγορο πολλαπλασιασμό με τον αριθμό των οικοκυριών που υπάρχουν στην Ελλάδα, νομίζω περίπου στα 4 εκατομμύρια, αυτό βγαίνει κάπου στα 200-220.000 νοικοκυριά. Είναι περίπου μια μισή φορά ελάχιστα, μιας και βρίσκεται εκεί. Εκτός αυτού, στη συνέχεια αυτή η διαφάνεια δείχνει κάποια άλλα σενάρια πήραμε για την καταστροφική δαπάνη, άλλους ορισμούς ουσιαστικά. Και όλοι αυτοί οι ορισμοί, ανεξαρτήτως των οποίων θα χρησιμοποιήσουμε, δείχνουν ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση των καταστροφικών δαπανών, κυρίως από το 2013 και μετά. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια, προσπαθούμε να εκτιμήσουμε ποιο είναι το ποσοστό των οικοκυριών, τα οποία παίρνουν το κατόφλι της φτώχειας, δηλαδή δεν ήταν φτωχά, έγινε φτωχά, ακριβώς και μόνο εξαιτίας των ιδιωτικών δαπανών υγείας. Βλέπουμε ότι ήταν περίπου στο 3-3,5% και τον τελευταίο χρόνο στον οποίο έχουμε αναλύσει στοιχεία μέχρι τώρα, είχε μια αυξητική τάση το ποσοστό των οικοκυριών που φτωχοποιούνται εξαιτίας των δαπανών υγείας. Αυτά τα στοιχεία αφορούν το σύνολο του πληθυσμού, το σύνολο των οικοκυριών. Ωστόσο,
επειδή το πραγματικό ενδιαφέρον στα αισθήματα υγείας βρίσκεται σε αυτούς που έχουν την πραγματική ανάγκη, αυτό που κάναμε είναι να προσπαθήσαμε, χρησιμοποιώντας μια διαφορετική βάση δεδομένων, τη μελέτη SEAD, να δούμε τι γίνεται μεταξύ των νοικοκυριών τα οποία αποτελούνται από ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι και heavy users του συστήματος ουσιαστικά. Αυτό που βλέπουμε στις τελευταίες μπάρες, βλέπουμε ότι στο σύνολο των νοικοκυριών, των ηλικιωμένων νοικοκυριών κατά κάποιον τρόπο, από 6,5% των νοικοκυριών, το ποσοστό που υφίστανται καταστροφικές δαπάνες περίπου διπλασιάστηκε, εκτινάχθηκε στο 13,5%. Αλλά αυτό που νομίζω ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι να δούμε τι έχει συμβεί μεταξύ των, μεταξύ των εισοδηματικών κατηγοριών ουσιαστικά. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος κοιτάξει αυτό που γράφω εδώ πέρα Q1, το οποίο είναι το κατώτερο 20%, τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο κατώτερο 20% της εισοδηματικής κατανομής, επαναλαμβάνω αυτό αφορά μόνο ηλικιωμένους, το ποσοστό αυτό πήγε από 8,3% στο 22%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι παραπάνω από ένα στα πέντε νοικοκυριά ηλικιωμένων, φτωχών ηλικιωμένων νοικοκυριών, υφίστανται οικονομικές καταστροφές εξαιτίας των δαπανών υγείας. Και επαναλαμβάνω ότι οι εκτιμήσεις αυτές είναι σχετικά συντηρητικές εκτιμήσεις. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε το 20% θρέσκο, την ώρα που άλλοι χρησιμοποιούν ακόμα και το 10%. Βλέπουμε ότι η διαφορά αυτή μεταξύ του 8 και του 15 δεν είναι τόσο έντονη, παραδείγματος χάρη, στο 5ο. Συνεπώς, βλέπουμε και τις πιθανές αναδιανομητικές συνέπειες που είχε η κρίση όσον αφορά τις δαπάνες υγείας. Σε αυτή τη διαφάνεια, δείχνουμε τι συνέβη στα νοικοκυριά, κοιτώντας το αν έχουν μέλη τα οποία είναι χρονίως πάσχοντα ή όχι, οι οποίοι επίσης είναι ακόμα πιο πολύ heavy users σε σχέση με τους απλούς ηλικιωμένους. Παραδείγματος χάρη, τα ηλικιωμένα νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν κανένα χρόνιο πάσχον ως μέλος, βλέπουμε ότι αυξήθηκε μεν το ποσοστό των νοικοκυριών που υφίστανται οι καταστροφικές δαπάνες από το 8 στο 15, ωστόσο είναι πολύ χαμηλότερο το επίπεδο, το ποσοστό, σε σχέση παραδείγματος χάρη με νοικοκυριά τα οποία έχουν δύο μέλη χρονίως πάσχοντα, ή ακόμα και τα νοικοκυριά τα οποία ακόμα χειρότερα, τα νοικοκυριά τα οποία έχουν μέλη τα οποία έχουν πολυνοσηρότητα. Στην περίπτωση των νοικοκυριών που έχουν μόλι με πολυνοσηρότητα, βλέπουμε ότι περίπου το 11% πριν την κρίση υφίστανται καταστροφικές δαπάνες, ενώ το 15% που είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε αναλύσει, το ποσοστό αυτό ανέβηκε περίπου στο 1 στα 5 νοικοκυριά. Δηλαδή, 1 στα 5 νοικοκυριά ηλικιωμένων με άτομα με πολυνοσηρότητα μέσα υφίστανται καταστροφικές δαπάνες. Συνεπώς, βλέπουμε είναι πολύ ξεκάθαρο οι ιδιωτικές δαπάνες που σπλήττουν. Πλήττουν τους στοχούς και πλήττουν και αυτούς που έχουν πολλαπλά χρόνια νοσήματα. Τι προκαλεί τις καταστροφικές δαπάνες? Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εδώ για συντομία δεν έχω παρουσιαστεί πριν και μετά την κρίση, γιατί το διάγραμμα θα ήταν σχεδόν χαώδες. Επομένως, κοιτάω γενικώς τι έχει συμβεί όσον αφορά τη συνεισφορά των διαφόρων τύπων δαπάνης στις καταστροφικές δαπάνες. Βλέπουμε ότι στην περίπτωση συνολική, πάνω από το 1/3 της καταστροφικής δαπάνης είναι στα φάρμακα. Αυτό είναι ακόμα πιο έντονο στο πρώτο πεμπτημόρο, δηλαδή στο χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής. Και βλέπουμε ότι τα φάρμακα έχουν λιγότερη συνεισφορά στην καταστροφική δαπάνη όσο αυξάνεται το εισόδημα. Διότι προφανώς αυτοί που έχουν μεγάλο εισόδημα τείνουν να χαλάσουν παραδείγματος χάρη περισσότερα χρήματα στα νοσοκομεία. Πολύ μεγάλο προφανώς είναι και το ποσοστό όσον αφορά τις ξενοσοκομιακές υπηρεσίες. Με βάση αυτά, θέλω να κάνω κάποιες πολύ σύντομες σκέψεις για την πολιτική της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας. Θα ξεκινήσω με το ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι ουσιαστικά της καθολικής κάλυψης. Οι βασικοί στόχοι που μπορούσα κανένας να πει ότι είναι τρεις. Ο πρώτος έχει να κάνει με το πώς μπορεί να διασφαλιστεί η χρήση των υπηρεσιών υγείας σχετικά με τις ανάγκες του πληθυσμού. Δηλαδή, να μην έχουμε πάρα πολλές ανικανοποιητές ανάγκες όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας. Ο δεύτερος στόχος είναι η παροχή υψηλού επίπεδου υγείας, φροντίδας υγείας με υψηλή ποιότητα. Και ο τρίτος σχετίζεται με αυτά τα οποία ανέφερα μόλις πριν, σχετικά με την οικονομική προστασία απέναντι στις υψηλές ιδιωτικές δαπάνες. Επομένως, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν δημιουργεί αυτό το οποίο έδειξα πριν. Και γίνεται μια συζήτηση, παραδείγματος χάρη, και στην Ελλάδα σχετικά με το Universal Health Coverage, με την καθολική κάλυψη. Εδώ είναι τι έγινε στο πρώτο που ανέφερα, στα unmet needs. Βλέπουμε ότι τα unmet needs στην Ελλάδα, ιδίως μετά την κρίση, ιδίως μετά το 2009, υπάρχει μια ραγδαία αύξηση. Μάλιστα, υπήρχε και ένα πικ στην κόκκινη γραμμή. Η κόκκινη γραμμή αφορά το χαμηλότερο 20% του πληθυσμού, το φτωχότερο 20% του πληθυσμού. Υπήρχε ένα πικ το οποίο ακόμα, νομίζω το είχα αναφέρει και σε ένα προηγούμενο φόρουμ, παραμένει ακόμα ανεξήγητο πώς έγινε αυτό το πικ, αλλά και πώς ξαφνικά επέστρεψε, ας το πούμε εντός πολλών εισαγωγικών, στην κανονικότητα. Επομένως, φαίνεται ότι αυτό το οποίο πολλοί βαγγελίζονται, το ζήτημα της καθολικής κάλυψης, αποτυγχάνει τόσο όσον αφορά την οικονομική προστασία, διότι τα νοικοκυριά είναι οικονομικά προστάτευση, αυτό φαίνεται από τα στοιχεία,
αλλά και όσον αφορά την πρόσβαση. Δηλαδή, η πρόσβαση είναι εμφανές, ας πούμε, ότι όταν, παραδείγματος χάρη, το 20%, σύμφωνα με το 2007, περίπου το 18-20% του πληθυσμού δηλώνει, του φτωχού πληθυσμού, δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, τότε το ζήτημα της καθολικής κάλυψης καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο, ας το πούμε, ατεκμηρίωτο. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τη συζήτηση που γίνεται ουσιαστικά για το κατά πόσο η επίκαιρη συζήτηση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης είναι αυτή του Bismarck vs. Beveridge. Ένα άρθρο αρκετά παλιό, πριν περίπου 12 χρόνια, βρήκε το οποίο είχε μια μελέτη πάρα πολύ μεγάλη, νομίζω περίπου 89 χωρών, βρήκε το ότι όσον αφορά την οικονομική προστασία, που είναι και ο βασικός στόχος της καθολικής κάλυψης, δεν υπάρχουν σοβαρά ευρήματα ότι, παραδείγματος χάρη, ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στη φορολόγηση μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα από ένα σύστημα που βασίζεται στις φορές. Και σε αυτό συνηγορεί και το διάγραμμα το οποίο δείχνω δίπλα, το οποίο δυστυχώς δεν έχει πολύ update στοιχεία, αλλά μπορεί να δώσει μια καλή εικόνα, ότι στην περίοδο της κρίσης τα συστήματα τα οποία είχαν χρηματοδότηση με βάση τη φορολόγηση, το growth της δημόσιας δαπάνης είχε χειρότερη επίδοση σε σχέση με τα συστήματα τα οποία είναι κοινωνικής ασφάλισης. Δεν θέλω να συνηγορήσω ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι καλύτερα από τη φορολογία. Απλά το ότι δεν υπάρχει ένα gold standard το οποίο να λέει ότι αυτό είναι καλύτερο από το άλλο. Ένα paper μάλιστα το είχε αναφέρει τη συζήτηση αυτή που γίνεται, ένα διαγωνισμό που φτιάχνει μεταξύ δεινοσαύρων. Το τρίτο ζήτημα που θέλω να θίξω έχει να κάνει, και πηγαίνω τώρα στο ζήτημα λίγο της δημόσιας δαπάνης, έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δημόσια δαπάνη στην υγεία, ιδίως εμείς που ασχολούμαστε κατά βάση με την υγεία. Η δημόσια δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ μπορεί να εκφραστεί από αυτό το γινόμενο που βλέπετε. Επομένως, η δημόσια δαπάνη για την υγεία αφενός είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο, το οποίο εκφράζεται από το πόσο ποσοστό του ΑΕΠ δίνεται στις συνολικές δημόσιες δαπάνες, αλλά έχει να κάνει και με το ποιες είναι οι προτεραιότητες της δημόσιας πολιτικής, δηλαδή το ποσοστό των δημοσίων δαπανών που δίνεται για δημόσια δαπάνη για υγεία. Αυτό είναι αυτό που λέμε public policy priorities. Συνεπώς, όταν μιλάμε για την δημόσια δαπάνη για υγεία, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το θέτουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Όχι το ότι αν είναι πολλά στην υγεία, είναι λίγα στην υγεία, αλλά κυρίως ποιο είναι πρώτον το fiscal space, δηλαδή το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε, αλλά κυρίως και ποιες είναι οι προτεραιότητες σε όρους δημόσιας πολιτικής. Και κανείς θα μπορούσε να βάλει διάφορα components μέσα σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, εγώ βάζω το ζήτημα της φαρμακευτικής δαπάνης. Όταν κανείς θέλει να μιλήσει, παραδείγματος χάρη, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο επίσης ένα πολύ φλέγον θέμα στην Ελλάδα, πρέπει να αναφερθούμε πρώτον στο fiscal space, το κατά πόσο δηλαδή έχουμε περιθώριο μέσα στο ΑΕΠ να δίνουμε δημόσιες δαπάνες, στις προτεραιότητες δημόσιας πολιτικής που έχει να κάνει μέσα στις δημόσιες δαπάνες, κατά πόσο έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε δημόσιους πόρους για υγεία, αλλά και το ποιες τελικά είναι οι προτεραιότητες στις όρους πολιτικής υγείας, δηλαδή μέσα στις δημόσιες δαπάνες για υγεία, πόση δυνατότητα έχουμε να δίνουμε δημόσια χρήματα για φάρμακα. Και με βάση αυτά, πριν αυτό είναι τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, όλα αυτά που το συγκεκριμένο γράφημα απεικονίζει μόνο δημόσιες δαπάνες. Συνεπώς βλέπουμε ότι η δημόσια δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ πήγε από το 5%, την πράσινη γραμμή, στο 5,1. Αλλά μπορεί κανείς, βλέποντας την κόκκινη και την μπλε γραμμή, να αντιληφθεί τι έγινε στο μίξ μεταξύ αυτού που λέμε fiscal space, του τι δημοσιονομικά υπήρχε, ώστε να δοθεί στην υγεία, αλλά και σε όρους δημόσιας πολιτικής. Αυτό είναι ουσιαστικά απεικονίζεται τόσο πολλών εισαγωγικών στην μπλε γραμμή. Παραδείγματος χάρη, από το 9 μέχρι το 15, από 54,1 η κόκκινη γραμμή απεικονίζει το ποσοστό του ΑΕΠ που δίνεται σε δημόσιες δαπάνες. Το 54% του ΑΕΠ δινόταν σε δημόσιες δαπάνες το 2009, το ποσοστό αυτό το 2015 παραδείγματος είναι 53,5%. Άρα μπορούμε να δούμε ότι σε όρους δημοσίων δαπανών είχαμε παραμείνει περίπου στα ίδια. Αλλά άμα κοιτάξει κανείς την μπλε γραμμή, θα δει παραδείγματος χάρη ότι το ποσοστό των δημοσίων δαπανών που δίνεται για υγεία, για ουσιαστικά οι δημόσιοι πόροι που δίνονται υγεία ως ποσοστό των δημόσιων δαπανών μειώθηκε από το 12% στο 8,9%. Άρα, συγκριτικά με άλλους τομείς, ο ρυθμός μείωσης της δημόσιας δαπάνης για υγεία ήταν πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό μείωσης των δημοσίων δαπανών. Και αυτό είναι σημαντικό σε όρους προτεραιότητων δημόσιας πολιτικής. Φαίνεται φανώς ότι η υγεία ήταν υποβαθμισμένη κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό φαίνεται ακόμα και στην περίπτωση των φαρμάκων. Και με είναι οι δύο τελευταίες διαφάνειες, θέλω να κλείσω. Επομένως, όταν αναφερόμαστε στη συζήτηση για την καθολική κάλυψη, θα πρέπει κανείς να ξαναδεί την de facto κάλυψη, ουσιαστικά όταν ο πληθυσμός πράγματι καλύπτεται, με αυτό που αποκαλούμε
ας πούμε, καθολική κάλυψη όταν κάτι νομοθετείται. Να έχει νομοθετηθεί, παραδείγματος χάρη, νόμος της ασφαλής, αλλά είναι ένα ζήτημα του κατά πόσον αυτό έχει πραγματικό αντίκτυπο και στα χρήματα που δίνει ο ασθενής, αλλά και στην πρόσβαση, στα med needs. Το δεύτερο ζήτημα όσον αφορά τη χρηματοδότηση έχει να κάνει με το αν πρέπει να ζητηθούν επιπρόσθετοι πόροι. Σε αυτό, παραδείγματος χάρη, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και η ESD έχει αναφέρει κάποια παραδείγματα, όπως παραδείγματος χάρη οι φορέοι αμαρτίας, οι οποίοι θα είχαν κάποιο νόημα εάν ο σκοπός τους ήταν καθαρά να στοχεύεται στην υγεία, δηλαδή να είναι earmarked. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι έχει κάποιο σοβαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Προφανώς έχει και δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως το ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποτρευθεί η κατανάλωση ανθυγινών προϊόντων. Θα πρέπει να εξεταστεί βέβαια και ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας ασφάλισης υγείας. Κλείνω με την τελευταία διαφάνεια. Με κάποιες ουσιαστικά σκέψεις και σχετικά με τα user charges. Το πρώτο έχει να κάνει με το κατά πόσον, και νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο για να γίνει συζήτηση είτε σήμερα είτε στις επόμενες μέρες, το κατά πόσον θα πρέπει κανείς να εξετάσει πιθανή αλλαγή κάποιων του cost sharing από ποσοστιαία συνασφάλιση, πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις σε συγκεκριμένα fixed συμπληρωμές, συγκεκριμένα fixed copayments. Και αυτό έχει νόημα και μια πρόταση που έκανε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος βρήκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην Ιρλανδία, στην Αυστρία και στην, αν θυμάμαι καλά, στην Ολλανδία, όπου υπάρχει πολύ διαδεμένο ένα σύστημα τέτοιο, ότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτό ίσως είναι καλύτερο από τις όρους οικονομικής προστασίας σε σχέση με το ποσοστιαίο co-insurance. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το ότι να εξεταστούν τα exemptions, οι αφαιρέσεις, οι εξαιρέσεις που πρέπει να γίνουν για κάποιους συγκεκριμένους πληθυσμούς. Και μια πιθανή σκέψη θα ήταν, παραδείγματος χάρη, το κατά πόσο μπορεί να εξαιρεθούν πληθυσμιακές ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη αυτοί που είναι χαμηλού εισοδήματος, αυτό επίσης το έχει προτείνει η ESD, αυτοί που είναι heavy users και αυτοί που παίρνουν προνόμια διαφορετικά. Επομένως, μπορείς εύκολα να δεις αυτοί που παίρνουν προνόμια, πιθανόν να κάνεις κάποια αφαίρεση source cost sharing. Ωστόσο, αυτά έχουν κάποιες πρακτικές δυσκολίες, τόσο διοικητικού κόστους, όσο και το παραδείγματος χάρη για την περίπτωση του εισοδήματος, είναι πολύ δύσκολο και λόγω φοροδιαφυγής και των συμπιών που έχει φοροδιαφυγεί, κανείς να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να μειωθεί το cost sharing και να το εφαρμόσει. Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με το κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα cap, ένα όριο δηλαδή, είτε ένα άτομο είτε ένα νοικοκυριό στα copayments. Δηλαδή, ένα παραδείγματος χάρη, ένα νοικοκυριό σπαταλίζει πάνω από 2-3% του εισοδήματός του σε user charges, το 3 οι επόμενες αμέσως δαπάνες, να μην υφίστανται copayment και να καλύπτονται πλήρως από την ασφάλιση. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, στη Σουηδία, στη Γερμανία, νομίζω και στη Τσεχία. Αυτά έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το κατά πόσο θα μπορούσε, δεν ξέρω αν εφαρμοστεί στην Ελλάδα, νομίζω πως όχι, κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Και το τρίτο έχει να κάνει με. Το τέταρτο, συγγνώμη, έχει να κάνει με μια τάση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, τα τελευταία 10 χρόνια περίπου. Νομίζω ο Κώστας θα το πει καλύτερα από μένα, ο Θανασάκης, το οποίο έχει να κάνει με value-based user charges. Δηλαδή, επομένως, να προσπαθήσει κανείς, το οποίο προφανώς είναι σε μεσομακροπρόθεσμο ρίσκο, θα μπορούσε να προαχθεί κάτι τέτοιο. Κατά πόσον τα user charges ουσιαστικά θα πρέπει να μειώνονται στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα υπάρχουν τεχνολογίες, φάρμακα ή υπηρεσίες οι οποίες έχουν πάρα πολύ ψηλή κλινική αξία. Αυτό έχει εφαρμοστεί στην Αμερική σε αρκετές περιπτώσεις και έχει καλά αποτελέσματα γενικά. Δηλαδή, τόσο αυξάνεται το adherence, μειώνονται προφανώς οι ιδιωτικές δαπάνες, αλλά σημαντικότερο δεν φαίνεται να έχει κάποιο σημαντικό αντίκτυπο στο συνολική δαπάνη. Αυτά είναι από μένα και ευχαριστώ πολύ. Ηλία, σε ευχαριστούμε πραγματικά για την έξοχη δουλειά την οποία κάνεις. Συγχαρητήρια, Ηλία. Πάρα πολύ καλή.